Κυρία Ράζου, πώς ναι. τα βλέπετε σε όλα αυτά? Με τούτα και με τα άλλα, όσες επιτροπές έχουν στηθεί ναι. μέχρι σήμερα για τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης Νοβάρτης, είτε με εκείνο το περιεχόμενο είτε το άλλο, δηλαδή τώρα είτε αφορούσε το σκάνδαλο είτε αφορούσε πλευρές εμπλοκής των δικαστικών λειτουργών που μπαίνει τώρα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, δεν φτούρησε καμία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν φτούρησε καμία επιτροπή. Γιατί? Αυτό εσείς. Αναρωτιόμαστε και από την άποψη τη δική μας είμαστε πολύ, πολύ καθαροί. Φαίνεται ότι εδώ αυτό το μεγάλο σκάνδαλο το οποίο αγγίζει πραγματικά το χώρο του φαρμάκου, που το φάρμακο είναι εμπόρευμα και λέει ο κύριος Βίτσα σχετίζεται με το σύστημα, βεβαίως σχετίζεται με το σύστημα αυτό το σκάνδαλο και αφορά όλη τη φαρμακοβιομηχανία και όλο το κύκλωμα διαμόρφωσης, προώθησης του φαρμάκου και άλλα βεβαίως πλευρές που αφορούν την υγεία, είναι το φυτώριο και η βάση για να εκτραφούν τέτοιου είδους σκάνδαλα. Βεβαίως, για το συγκεκριμένο τώρα, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, για να μην κάνουμε γενικά θεωρητική συζήτηση, εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να ξεπεραστούν τα διαδικαστικά προσκόμματα με όποια επιχειρήματα βάζει και η μια πλευρά και την άλλη και να λειτουργήσει η Επιτροπή. Θα μπορούσαν δηλαδή οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν προτίθεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να καλεστούν και ως μάρτυρες, να καταθέτανε και ως μάρτυρες στην Επιτροπή και να μην χρειάζεται να αλλαχτούν εντελώς από την Επιτροπή. Και να ξεκινήσει η διαδικασία να γίνει. Το προτείνει αυτός που Ναι, βεβαίως. Και ήταν με βάση αυτό το σκεπτικό, κρατήσαμε και η στάση μας ήταν πολύ συγκεκριμένη. Δεν μπήκαμε δηλαδή στη διαδικασία, είπαμε τη γνώμη μας αυτή, είπαμε ότι μπορούσε να ξεπεραστεί και δεν μπήκαμε στη διαδικασία να πάρουμε το μέρος της μιας ή της άλλης πλευράς. Για να μείνουμε στην ουσία. Γιατί δεν ξεπερνιέται κατά Ναι, λέμε λοιπόν ότι δεν ξεπερνιέται γιατί η βάση φαίνεται ότι από τα κόμματα που συντηρούν και αναπαράγουν με την πολιτική τους σαν κυβερνήσεις όλους τους παράγοντες που ευνοούν να φύονται σκάνδαλα όπως την Νοβάρτης, όπως της Νοβάρτης, δεν μπορούν να τα διερευνήσουν κιόλας. Όταν στο σκάνδαλο, ας πούμε το συγκεκριμένο, μπλέκονται κουκουλοφόροι μάρτυρες, μπλέκεται το άρθρο 86 που όλοι το καταδικάζουν αλλά κανένας δεν παίρνει πρωτοβουλία να το αλλάξει. Όταν μπλέκεται το FBI, βάνουμε πολλά μα πάρα πολλά ερωτηματικά για το αν πραγματικά μπορεί να διερευνηθεί στην ουσία του και να φτάσει να αποδοθούν ευθύνες για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Βεβαίως, η παρουσία του ΚΚΕ σε αυτή την Επιτροπή, στην προηγούμενη, σε όσες φτιαχτούν στο μέλλον, δεν ξέρουμε ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, θα είναι τέτοια προκειμένου να αναδεικνύει σε κάθε φάση της εξέλιξης αυτής της συζήτησης και της διαπάλης που γίνεται τις πραγματικές αιτίες και θα προσπαθήσει να φωτιστούν όσο είναι δυνατόν οι ευθύνες για αυτό το σκάνδαλο. Κυρία Ράζου, βλέπετε να τροφοδοτούνται νέο επίπεδο και ακροδεξιού έτσι προσανατολισμού πολιτικά σχήματα μετά από όλη αυτή την ιστορία? Τροφοδοτείται μια αντιπαράθεση πραγματικά η οποία είναι επικίνδυνη και από προσανατολιστική, που τροφοδοτείται από τις πολιτικές που ακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εδώ ο κύριος Βίτσας δεν μπορεί να κάνει λες και δεν κυβερνήσανε ποτέ σε αυτό το ζήτημα. Εγώ, διότι το έσχος των hotspot γιγαντώθηκε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το παράλαβε και το συντηρεί η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της και δεν συζητάμε πού θα πάνε 100-150 και πώς θα διαχειριστούμε το πρόβλημα, ενώ και εδώ δεν προτάσσεται ένα πλαίσιο διεκδικήσεων που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, μόνο που το πρόβλημα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού είναι εγκλωβισμένο καταρχήν στη μέγενη της ευρωενωσιακής πολιτικής που καθιστά πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί όσο τηρούνται αυτές οι συμφωνίες τα πραγματικά αιτήματα που θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα. Δηλαδή πια να φύγουν οι άνθρωποι να πάρουν χαρτιά και να πάνε στις χώρες προορισμού τους, να επανενωθούν
οικογένειες. Να κλείσει άμεσα αυτό το έσχος των hot spot και βεβαίως να μην δημιουργηθούν κέντρα κλειστά που θα αναπαράγουν και καταρχήν καταπατούν τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Κυρίως πρέπει να συμφωνήσουμε, και βέβαια δεν το απευθύνουμε αυτό στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να υπάρχει ένα κίνημα αλληλεγγύης που θα στοχοποιεί τον πραγματικό αίτιο για τους κατατρεγμένους αυτούς ανθρώπους. Δηλαδή, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κατατρεγμένοι από την πείνα και τις σφαίρες που τους έχει καταδικάσει η πολιτική και οι ανταγωνισμοί ισχυρών χωρών που συντηρούν τον πόλεμο και την προσφυγιά στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Αυτό είναι το βασικό. Εγώ, κυρία Ράζου, παίρνω όλο το πλαίσιο το δικό σας. Συγγνώμη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να πω μια κουβέντα, γιατί ξεφεύγει το κουβέ από ένα σοβαρό ζήτημα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω, αλλά επειδή στον κύριο Βίτσα και στον κύριο Σιαλμά καταλαβαίνω, 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, όσο στην Ελλάδα θα αναπαράγεται το δόγμα, όπως επικίνδυνα εξέφρασε χθες ο υπουργός κύριος Παναγιωτόπουλος, ότι οι Έλληνες φαντάροι θα ξαναματώσουν στο πλάι των συμμάχων μας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν, δηλαδή ο κύριος Παναγιωτόπουλος ονειρεύεται νέες Κορέες, τότε δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ναι, τότε δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί και προβλήματα σαν το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.